τη θηλυκή συμμορία με τα μαύρα που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Τέσσερις γυναίκες ρήμαζαν τα σπίτια, ντυμένες μαυροφορούσες. Μαυροφορεμένες ήτανε. Με τα μαύρα τους, για πες μας. Έτσι ακριβώς. Χτυπάνε τα κινητά του Τζίφα. Τι τρέχει το ρεπορτάζ, Τζίφα. Έχουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια σε θέμα βόμβα που θα ακούσετε σε λίγο. Σε λίγο, θέμα βόμβα εδώ από τον Πάνο Τζίφα. Απειλεί θεούς και δαίμονες ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας μετά τις αποκαλύψεις του Πάνου Τζίφα και της εφημερίδας ΜΠΑΜ. Σε λίγο τα πούμε όλα. Απειλεί θεούς και δαίμονες. Το κινητό του Τζίφα έχει σπάσει από χθες το μεσημέρι. Πού να λέγαμε και το όνομά του. Έχει σπάσει το κινητό του. Στην κυριολεξία. Θα τα πούμε όμως σε λίγο όλα με ανάλυση, Πάνο Τζίφα. Πάμε λίγο σε ένα Σταύρο Λούρου. Τη θηλυκή συμμορία είχαν δημιουργήσει τέσσερις γυναίκες, οι οποίες στην περιοχή της Γλυφάδας ρήμαζαν τα σπίτια. Να πούμε ότι σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν ήδη κλέψει τέσσερα σπίτια και θα συνέχιζαν ανενόχλητες στο έργο τους, εάν ο ιδιοκτήτης του ενός σπιτιού δεν καταλάβαινε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε στο χώρο του. Εκεί ειδοποίησε την αστυνομία και όταν έφτασαν στο χώρο έπιασαν τις τέσσερις γυναίκες να έχουν παραβιάσει την κεντρική είσοδο και να ετοιμάζονται να βγουν στο σπίτι. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες έχουν ηλικία 17, 26, 27 και 34 ετών, δεν δίσταζαν να μπουν στο σπίτι, ακόμα και αν υπήρχαν οι ιδιοκτήτες μέσα. Η μία εξ αυτών προσποιούταν ότι είχε χάσει το δρόμο ή ότι κάτι της είχε συμβεί, έπιανε συζήτηση με τους ιδιοκτήτες, ενώ οι υπόλοιπες τρεις μπαίναν στο σπίτι και ξάφριζαν τα πάντα. Καλά, εκεί δεν είχαν, δεν τους είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν τους είχαν δει κάποιοι άλλοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία, ήταν ύποπτοι. Να γίνει προσαγωγή υπόπτων, είναι μέτρο από το οποίο προβλέπεται. Προσαγωγή υπόπτων και να σταματήσει και η δράση τους. Αν γινόταν προσαγωγή υπόπτων, σίγουρα θα βρισκόταν τι γινόταν. Μένουμε εδώ, πάμε τώρα.